55 και σήμερα για το 58ο Ράλι Ακρόπολης και σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Όπως επίσης ευχαριστούμε τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης που σήμερα μας τιμούν και πολύ περισσότερο τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού κύριο Παύλο Γερουλάνο που βρίσκεται σήμερα κοντά μας. Και θα τον καλούσα... Φαίνεται και από τον κόσμο που έχει έρθει εδώ το ενδιαφέρον που υπάρχει γύρω από αυτό το χώρο και γύρω από αυτό το γεγονός. Σας ευχαριστώ και πάλι που ήρθατε και ελπίζω να χρώνουμε το Ράλι Ακρόπολη φέτος έτσι όπως το χαρήκαμε και πέρσι. Συνεργασία και με το Δήμο Αθηναίων, εκπρόσωπος του οποίου σήμερα εδώ είναι η κυρία Παναγιώτα Ψαράκη, η οποία είναι πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού, Άθλησης και Νεολαίας του Δήμου. Παρακαλώ να έρθει στο βήμα. Κύριε Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων έχει τη χαρά να συμμετέχει και να συνδράμει ως αρρωγός σε ένα κορυφαίο γεγονός για τη χώρα μας, το 58ο Ράλι Ακρόπολης. Το Ράλι Ακρόπολης αποτελεί μια ζωντανή μορφή ιστορίας για τη χώρα μας, μια παρακαταθήκη και έναν αθλητικό θεσμό που κοντά 60 χρόνια διατηρεί αναλύωτο το ενδιαφέρον των Ελλήνων στο κομμάτι του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Από τον ιστορικό μας αγώνα έχουν περάσει τα μεγαλύτερα ονόματα οδηγών και έχουν γραφτεί στη μνήμη μας οι ήχοι και οι εικόνες από τα πιο εντυπωσιακά αγωνιστικά αυτοκίνητα που κατασκευάστηκαν ποτέ. Ο αγώνας μπορεί να ξεκίνησε την πορεία του στο αγωνιστικό καλετάρι στις αρχές του 50 και μάλιστα με κίνηση την Αθήνα, αλλά παραμένει φρέσκος χάρη στις αλλαγές, στις προσθήκες και την αγάπη των διοργανωτών και βέβαια του κόσμου που κατακλείζει την εκκίνηση και τις ειδικές. Φέτος η εκκίνηση στο Ζάπιο, με φόντο τον ιερό βράχο, φέρνει στο νου μας αναμνήσεις και επιτρέπει σε ακόμα περισσότερο κόσμο να έρθει κοντά στους αγαπημένους του οδηγούς, βιώνοντας ακόμα πιο έντονα την εμπειρία του Ράλι Ακρόπολης. Στόχος του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων είναι να συμμετέχουμε σε κάθε προσπάθεια, αθλητική και μη, που προβάλλει την Ελλάδα παγκοσμίως σε μια, αν μη τι άλλο, εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία για τη χώρα μας, δίνοντας κατά αυτόν τον τρόπο χαρά και διέξοδο στους συνανθρώπους μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Είμαι και αισθάνομαι σαν ΕΛΠΑ, σαν εκπροσωπώντας την ΕΛΠΑ, την μεγάλη ικανοποίηση ότι μετά από πολλά χρόνια το κράτος κατάλαβε τη σημασία του γεγονότος του Ράλι Ακρόπολης σαν του μοναδικού αθλητικού γεγονότος, το οποίο επί 55 τόσα χρόνια γίνεται ανελιπώς στη χώρα μας. Βεβαίως ο κύριος Υπουργός πρόσφατα και μας έφαγε αυτή τη μοναδικότητα του τουρισμού μέσω του Ράλι Ακρόπολης και βεβαίως και του μαραθωνίου που συγκεντρώνει 15-20.000 νομίζω δρομίες, αλλά και ο μεγάλος αριθμός των συνεργείων και συναδέλφων σας, δημοσιογράφων και δημοσιογραφικών συνεργείων που συρρέουν από όλο τον κόσμο για αυτό το γεγονός του Ράλι Ακρόπολης, μας δίνουν το κουράγιο να συνεχίσουμε σε μια εποχή που πράγματι οι οικονομικές δυσκολίες είναι πάρα πολύ μεγάλες και γι' αυτό βασιζόμενοι όλοι μας, κυρίως στην θελοντική εργασία την οποία όλοι παρέχουμε, προσπαθώντας να βελτιώσουμε τις συνθήκες τη εξαγωγή του για να μπορέσουμε πάλι να φέρουμε σε πέρα αυτό το μεγάλο έργο. Ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας και κύριε Υπουργέ, όπως και πέρσι που σας είχαμε κοντά μας και κάθε εξαγωγή, ελπίζουμε και φέτος να είστε μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ. Προβάλλει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τόσο τις ομορφιές της πατρίδας μας, όσο και την τεράστια προσπάθεια που απαιτείται ώστε να διοργανωθεί άδεια το Ράλι Ακρόπολης. Σε μια εποχή που η αξιοπιστία και οι δυνατότητες της χώρας μας να βγει από την κρίση αμφισβητούνται, η άριστη διοργάνωση του αγώνα αποτελεί από μόνη της περίτρανη απόδειξη ότι οι Έλληνες μπορούμε. Μπορούμε να διοργανώσουμε εξίσου καλά και προσωπικά πιστεύω ακόμα καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο ένα τέτοιο αθλητικό γεγονός. Σε ό,τι αφορά τον δικό μας αγώνα, θα ήθελα να τονίσω ότι στο πλαίσιο της προσπάθειας προσέλκυσης περισσότερων συμμετοχών, πετύχαμε την προσμέτρηση του Ράλι Ακρόπολης στις κατηγορίες Production WRC, WRC Academy, WRC και WRC Rally Class. Είναι για να δούμε το ντοκιμαντέρ. Απλά θα πρέπει να σας πω λίγα λόγια για τον φετινό αγώνα, όπως παραδοσιακά γίνεται κάθε χρόνο. Έτσι λοιπόν, παρόλο που ο κύριος Αθανασούλας ήδη ανέφερε στο πού μετράει ο αγώνας, μετράει φυσικά στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι, στα Production
και στα WRC Academy, μετά από πολλά χρόνια μετράει και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλι. Έτσι λοιπόν έχουμε τρεις διαφορετικούς αγώνες, ξεχωριστούς αγώνες, όπου ο αγώνας του WRC έχει ένα σύνολο 1.670 περίπου χιλιόμετρα με 410 χιλιόμετρα ειδικών διαδρομών, ο μεγαλύτερος αγώνας που έχουμε τα τελευταία χρόνια, με διάρκεια 4 ημερών και 22 ειδικές διαδρομές, εκ των οποίων οι 12 είναι διαφορετικές, εκ των οποίων οι 9 επαναλαμβανόμενες. Ο αγώνας των WRC Academy έχει διάρκεια 3 ημερών, καλύπτει 200 χιλιόμετρα ειδικών διαδρομών. Θα κάνουν την πρώτη μέρα, την Πέμπτη, το πρώτο κάποιες από τις ειδικές της Παρασκευής και το πρώτο loop του Σαββάτου για να τερματίσουν το Σάββατο το απόγευμα. Ο αγώνας των Ελλήνων έχει διάρκεια 2 ημερών. Θα κάνουν το Σάββατο οι Έλληνες αγωνιζόμενοι τις πρώτες ειδικές διαδρομές το πρώτο loop και την Κυριακή ολόκληρη την ημέρα. Με 9 ειδικές διαδρομές συνολικού μήκους 140 χιλιόμετρων. Ας δούμε κάποια γνωστά σημεία. Φυσικά ο αγώνας φιλοξενείται στο Βιτράκι όπως τα τελευταία χρόνια. Η γραμματεία και το γραφείο τύπου θα είναι και πάλι για μία ακόμα χρονιά στο κλάδο του Hotel Casino Βιτράκι, ενώ το Service Park στην περιοχή, στη Σχολή Μηχανικού, εκεί που ήταν τα τελευταία 3 χρόνια. Ας δούμε το πρόγραμμα πριν τον αγώνα με καταληκτικές ημερομηνίες, όπου στις 24 Απριλίου λύουν οι συμμετοχές και την Τετάρτη 9 Πέμπτου λύουν οι συμμετοχές για τα ελληνικά πληρώματα. Τα υπόλοιπα μπορείτε τα βλέπετε στην διαφάνεια και υπάρχουν φυσικά και ανεκτημένα στο επίσημο site του αγώνα. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας του αγώνα, στις 20, δεν πρέπει να πω εδώ, στις 20 Μαΐου ανοίγει την γραμματεία και το Service Park. Την Δευτέρα θα ξεκινήσει το μεσημέρι η πρώτη σειρά των αναγνωρίσεων, ενώ μέχρι τώρα γίνονταν σε 2 μέρες, τώρα θα γίνουν σε 2,5 μέρες. Έτσι λοιπόν έχουμε αναγνωρίσεις των τεχνικών διαδρομών την Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη. Την Τετάρτη θα γίνει και ο τεχνικός έλεγχος στο Service Park. Την Πέμπτη έχουμε μία καινοτομία, γνωρίζετε όλοι ότι από φέτος υπάρχει κατά τα κτίρια διαδρομή για τους πρώτης και δεύτερης προτεραιότητας οδηγούς του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλι. Μετά από αυτήν την διαδικασία επιλέγουν οι οδηγοί την σειρά με την οποία θα ξεκινήσουν. Έτσι λοιπόν στις 10.30 θα γίνει η κατατακτήριωση, η qualifying όπως ονομάζεται, για να γίνει βάση χρόνων η επιλογή σε μια εκδήλωση που θα οργανώσουμε στο Service Park και ο κάθε αγωνιζόμενος θα διαλέξει τη σειρά εκκίνησης του για τον αγώνα. Στις 1 η ώρα είναι η συνέντευξη τύπου των πρωταγωνιστών των τριών από τα τριών από τα αλλά κανονισμοί οι οποίοι έχουν να κάνουν με περιορισμούς σε βενζίνες και σε λάστιχα μας ανάγκασαν να κάνουμε την ένταση στην Παρασκευή. Το Σάββατο είναι στις 7.30 ώρα και την Κυριακή ξεκινάει το πρώτο αγωνιστικό του κινητού του Τράξη στις 8.30 και τερματίζει στις 3.30 ώρα μπροστά από το. Εδώ θα πρέπει να ευχαριστήσω φυσικά για μία ακόμα φορά και προκαταβολικά και εκ των προτέρων τους Δήμους από όπου περνάει ο αγώνας για την πραγματικά μεγάλη βοήθεια και ακόμα για την προσπάθεια που κάνουμε για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια για εθελοντική παρουσία τοπικά από τους Δήμους να μας δώσουν κόσμο, να μας βοηθήσουν στην διεξαγωγή των ειδικών διαδρομών, κάτι που πιστεύουμε ότι θα το κάνουν οι φίλοι του Ράλι Ακρόπολης για να διατηρήσουν και να βοηθήσουν ακόμα περισσότερο ώστε οι ειδικές διαδρομές να μείνουν και να πετύχει ο αγώνας στο σύνολό του. Greece, Finland and New Zealand, this is one of the best country for